Φίλες και φίλοι, γεια σας! Είμαι η Κατερίνα και σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην κουζίνα μου. Η σημερινή συνταγή είναι το αγαπημένο μου φαγητό που είναι και η σπεσιαλιτέ μου. Είναι ο μουσακάς. Από τις πρώτες συνταγές που είχα κάνει στο κανάλι, στα αγγλικά, γιατί το κανάλι είχε ξεκινήσει στα αγγλικά όταν πρώτο άρχισα, ήταν ο μουσακάς. Θα σας βάλω το σύνδεσμο, μπορείτε να τον δείτε. Στα ελληνικά δεν έχει τύχει να το κάνουμε ακόμα. Θα το κάνουμε όμως κάποια στιγμή την κανονική του εκδοχή. Αυτή η εκδοχή που θα κάνουμε σήμερα είναι η πιο ελαφριά εκδοχή που μπορείτε να πάρετε, χωρίς πολλά λάδια. Θα ψήσουμε όλα τα λαχανικά, πριν δεν θα τηγανίσουμε τίποτα. Κανονικά ο μουσακάς έχει τηγανιτά λαχανικά. Εγώ πάντα τηγάνιζα πατάτες κολοκύθια, τα στράγγιζα πολύ καλά σε απορροφητικό χαρτί και πάντα έψινα τις μελιτζάνες. Και με αυτόν τον τρόπο ο μουσακάς μου δεν έβγαζε ποτέ λάδια και δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα βαρύς. Και την μπεσαμέλ την φτιάχνω κανονικά. Σε αυτή την εκδοχή που θα κάνουμε σήμερα θα κάνουμε ό,τι πιο light γίνεται. Ακόμα και την μπεσαμέλ δεν θα την κάνουμε με πολύ βούτυρο. Θα δείτε πώς θα την κάνουμε. Λοιπόν, ο μουσακάς έχει κάποια στάδια, έτσι. Θα ξεκινήσουμε από το μαγείρεμα του κιμά. Στη συνέχεια θα κόψουμε τα λαχανικά και θα τα ψήσουμε και τελευταία θα γίνει μπεσαμέλ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το κιμά και τα υλικά που θα χρειαστούμε. Λοιπόν, για τον κιμά, τα υλικά. 700 με 800 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο. Ελαιόλαδο, λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο ή δύο μικρά. Δύο σκελίδες σκόρδο. Κόκκους μπαχάρι. Δάφνη, ένα-δύο φύλλα δάφνης, πελτέ ντομάτας, μία κουταλιά και είτε θέλετε να βάλετε μια συσκευασία κονκασέ ντομάτα, είτε θέλετε να βάλετε μια μικρή συσκευασία χυμό ντομάτας. Εγώ βάζω και φρέσκια ντομάτα, ειδικά τώρα που είναι εποχή τους βοηθάει πάρα πολύ στη γεύση. Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει στη γεύση σας καλύτερα. Λοιπόν, παραδοσιακά σοτάρουμε πρώτα το κρεμμύδι με ελαιόλαδο και το σκόρδο και μετά βάζουμε το κιμά. Εδώ θα ξεκινήσουμε πρώτα με το κιμά. Και μετά θα προσθέσουμε το κρεμμύδι. Γίνεται και έτσι. Για λίγο πιο ελαφρύ, να μην τσιγαριστεί πολύ το κρεμμύδι από την αρχή. Λοιπόν, σπάμε τον κιμά μέχρι να αλλάξει χρώμα. Και αφού έχει καβουρδιστεί ωραία έτσι ο κιμάς και τον έχουμε σπάσει, δεν θέλουμε να έχουμε μορμπαλάκια, έτσι θα ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι να τσιγαριστεί και αυτό και θα ψιλοκόψουμε και το σκόρδο. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα να προσθέσουμε λίγο λάδι, λίγο. Μια-δυο κουταλιές της σούπας. Είπαμε, το θέλουμε ελαφριά, όσο το δυνατόν πιο ελαφρύ το φαγητό μας σήμερα. Ρίχνουμε και το σκόρδο. Είναι η ώρα τώρα να μπει και ο πελτές. Τον πελτέ τον τρίβουμε συνήθως στον πάτο της κατσαρόλας για να βγάλει πιο έντονο το άρωμα και τη γεύση και στη συνέχεια θα προσθέσουμε τη φρέσκια ντομάτα και είτε το χυμό ντομάτας. Εδώ έχω μικρή συσκευασία, έτσι, δεν είναι 500 ml, είναι μικρή, είναι τα 250, γιατί έχω βάλει και τη φρέσκια ντομάτα. Αν δεν βάλετε φρέσκια ντομάτα θα βάλετε λίγο παραπάνω, γύρω στα 350-400 ml, ή αν το θέλετε πολύ κοκκινιστό, βάλτε όλη τη συσκευασία ή κονκασέ ντομάτα, όπως είπαμε. Λοιπόν, να βάλουμε τώρα και αλάτι και πιπέρι. Τέλος, θα βάλουμε τα φύλλα δάφνης και τους κόκκους μπαχάρι, τα οποία στο τέλος του μαγειρέματος θα τα αφαιρέσουμε. Αν θέλετε πολύ, μπορείτε να βάλετε και τριμμένο μπαχάρι. Λοιπόν, ο κιμάς τώρα θα χρειαστεί λίγο νεράκι ακόμα να προσθέσουμε. Ωραία, και θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα τον σιγοβράσουμε για περίπου μισή ώρα.
σκεπάζουμε με το καπάκι φυσικά. Όσο λοιπόν τώρα θα μαγειρεύεται ο κιμάς, εμείς θα ψήσουμε τα λαχανικά. Πάμε να τα κόψουμε. Για το μεγάλο ταψί θα χρειαστούμε 4 μεγάλα κολοκύθια, 4-5, ανάλογα το μέγεθός τους, 4-5 μελιτζάνες μεγάλες και 4-5 πατάτες μεγάλες και αυτές μέτρες προς μεγάλες. Τα λαχανικά τα κόβουμε στο πάχος περίπου ενός δαχτύλου ή μάλλον έτσι, όχι έτσι, έτσι. Περίπου ένα εκατοστό. Ένα κόλπο για να κόψετε τις μελιτζάνες να είναι αυτό. Αν κόψετε την κάτω μεριά, μπορείτε να το στηρίξετε και να τις κόψετε περίπου έτσι. Και συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα. Καμιά φορά οι μελιτζάνες μπορεί να χρειαστούν ξεπίκρισμα, μπορείτε να τις βάλετε στο νερό με λίγο λεμόνι. Εδώ δεν νομίζω θα χρειαστεί ξεπίκρισμα, τώρα θα δείτε ότι είναι πολύ καθαρές, δεν έχουν σπόρια, οπότε οι περισσότερες δεν πικρίζουν πια. Φρώνουμε λοιπόν τις μελιτζάνες στο ταψί του φούρνου, ραντίζουμε με λίγο λάδι. Όπως βλέπετε, καμία σχέση το λάδι που χρησιμοποιούμε εδώ με το λάδι που θα τραβούσαν οι μελιτζάνες αν τις τηγανίζαμε. Βάζουμε και αλατάκι και τις πάμε στο φούρνο. Θα ψήσουμε στον αέρα στους 200 βαθμούς. Μπορείτε, αν ο φούρνος σας έχει τη λειτουργία να ψήνει ταυτόχρονα δύο ταψιά, που οι περισσότεροι την έχουν, να βάλετε και τα κολοκύθια για να κερδίσετε χρόνο. Το ίδιο τώρα θα κάνουμε και με τα κολοκύθια, λίγο λαδάκι για να τα βοηθήσουμε να ψηθούν και λίγο αλατάκι και θα τα βάλουμε και αυτά στο φούρνο. Τις πατάτες θα τις κόψουμε λίγο πιο λεπτές για να μπορέσουν, επειδή είναι πιο σκληρές, για να μπορέσουν να ψηθούν πιο εύκολα, κάτι λιγότερο από ένα εκατοστό. Οι μελιτζάνες είναι έτοιμες. Θα βάλω τώρα τις πατάτες. Οι πατάτες θέλουν λίγο πιο πολύ λαδάκι όμως. Βάζουμε και το αλατάκι και τις βάζουμε και αυτές στο φούρνο. Και ο κιμάς είναι έτοιμος. Ψαρέψαμε από μέσα τις δάφνες και τα μπαχάρια. Φροντίστε να τα έχετε μετρημένα τα μπαχάρια, να θυμάστε πόσα βάλατε για να μπορέσετε να τα αφαιρέσετε και όλα. Λοιπόν, με πολύ λίγο λάδι ο κιμάς μας έχει γίνει πολύ ωραίος, έχει σωθεί σχεδόν και το υγρό του και τον δοκιμάζουμε να δούμε αν θέλει άλλο αλάτι πιπέρι και περιμένει και αυτό στη σειρά του. Λοιπόν, τα κολοκύθια έχουν γίνει, οι πατάτες είναι μέσα, ψήνονται και θα ετοιμάσουμε τώρα την μπεσαμέλ. Η μπεσαμέλ δεν είναι ακριβώς μπεσαμέλ, είναι ψεύτο μπεσαμέλ. Για να κόψουμε βούτυρα και αλεύρι και τα πολλά λιπαρά, θα πήξουμε το γάλα με corn flour. Ελάτε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Ένα λίτρο γάλα φρέσκο ελαφρύ. Ένα κουτί ευαπορέ επίσης ελαφρύ. Μαργαρίνη light, 2 με 3 κουταλιές της σούπας. Θα πήξουμε την μπεσαμέλ με corn flour, 6-7 κουταλιές της σούπας περίπου θα χρειαστούμε. Γραβιέρα light, τριμμένη, όσο σας αρέσει, εδώ έχω περίπου μία χούφτα και μπορούμε να βάλουμε και ένα ή δύο αυγά. Λοιπόν, θα βάλουμε αρχικά το φρέσκο γάλα στην κατσαρόλα και το ανάβουμε το μάτι να ζεσταθεί. Το corn flour θα το διαλύσουμε με το ευαπορέ. Το μισό περίπου θα βάλω. Και φροντίζουμε να διαλυθεί το corn flour καλά. Μόλις αρχίσει λοιπόν το γάλα και ζεσταίνεται, έχουμε διαλύσει το corn flour στο μισό ευαπορέ. Το μισό το κρατάω επίτηδες για να το ρίξω μετά, γιατί θέλω να ελέγξω την σύσταση της μπεσαμέλ όταν αρχίσει να πίζει. Λοιπόν, διαλύουμε, ανακατεύουμε δηλαδή και το υπόλοιπο μείγμα. Θα βάλουμε τώρα τη μαργαρίνη, light μαργαρίνη, να διαλυθεί και αυτή. Και τώρα θέλει λίγο υπομονή να αρχίσει να πίζει και ανακατεύουμε συνεχώς. Θα ρίξουμε μέσα το τυρί.
συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Θα ρίξουμε αλάτι. Και πιπέρι. Και ξέχασα πριν να πω ότι βάζουμε και μοσχοκάριδο. Όσο θέλετε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στην πεσαμέλ το μοσχοκάριδο. Λοιπόν, και τώρα σε μέτρια φωτιά συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε και το αυγό για το τελικό δέσιμο. Έτοιμες και οι πατάτες, έτοιμη και η μπεσαμέλ. Πάμε να στήσουμε το μουσακά μας. Κάνουμε πρώτα τις πατάτες, θα βάλουμε λίγο ακόμα αλάτι. Και θα συνεχίσουμε την επόμενη στρώση με μελιτζάνες και στη συνέχεια τα κολοκύθια. Ωραία, και αφού στρώσαμε και τα κολοκύθια, πάμε τώρα να απλώσουμε το κιμά επάνω στα λαχανικά μας. Βλέπετε τι ωραίος που είναι, δεν έχει βγάλει πουθενά τίποτα λάδι. Βλέπετε και το κιμά το μαγειρέψαμε με λίγο, ελάχιστο λάδι, 2-3 κουταλιές της σούπας. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι ωραίος στεγνός. Τον έχω δοκιμάσει στο αλάτι του και στο πιπέρι του, έτσι, και εσείς το ίδιο θα κάνετε, ούτως ώστε να πάρετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Λοιπόν, τρίψτε και λίγο γραβιέρα light, γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, ό,τι βρείτε σε σκληρό ή μη σκληρό τυρί light. Είπαμε, προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο ελαφρύ γίνεται, χωρίς να στερηθούμε το αγαπημένο μας φαγητό όμως. Και τέλος, βάζουμε και την μπεσαμέλ. Ωραία, αν θέλετε μπορείτε να πασπαλίσετε και λίγο τυράκι ακόμα έξτρα από πάνω και είμαστε έτοιμοι για φούρνο. Έτοιμοι λοιπόν για φούρνο, προθερμασμένος φούρνος, 180 βαθμούς, θα ψήσουμε για περίπου μία ώρα. Λοιπόν, ψήθηκε ο μουσακάς, το δικό μου το φούρνο τελικά χρειάστηκε μία ώρα και 10-15 λεπτά περίπου. Θα το δείτε εσείς μέχρι να ψηθεί η ψεύτο μπεσαμέλ. Είπαμε, αυτή δεν είναι κανονική μπεσαμέλ. Είναι λίγο πιο αραιή στην υφή της, οπότε μπορεί να χρειαστεί και λίγο παραπάνω. Εσείς ξέρετε το φούρνο σας και θα το δείτε όταν είναι έτοιμο. Όταν θα βγει, θα το αφήσετε να σταθεί. Μην πάτε να το σερβίρετε κατευθείαν γιατί θα διαλύσει. Αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως. Έτσι και στο κανονικό μουσακά, όταν βιαζόμαστε. Συνήθως από τη λαχτάρα μας να σερβίρουμε να φάμε, πρέπει να κάνετε υπομονή και να το αφήσετε τουλάχιστον μισή ωρίτσα να σταθεί και μετά θα μπορέσετε να κόψετε τα κομμάτια και να σερβίρετε και να φάτε κανονικά. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Είναι πολύ νόστιμος, παρόλο που κάναμε μια light συνταγή. Είναι γευστικός, με όλη τη γεύση των λαχανικών βέβαια, με την μπεσαμέλ να είναι πολύ πιο ψεύτο μπεσαμέλ, το ξαναλέω, πολύ πιο αραιή βέβαια και ελαφριά. Οπότε αυτό το κάνει και πιο ελαφριά το στομάχι μας. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή για το light μουσακά, ελπίζω να σας άρεσε, αν το φτιάξετε περιμένω εντυπώσεις. Επιφυλάσσουμε ότι θα κάνουμε και το κανονικό μουσακά, για να σας... δείξω και την μπεσαμέλ πώς το κάνω κανονικά. Αν θέλετε παρακολουθήστε το βίντεο στα αγγλικά, θα σας έχω βάλει το link. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περάτε πάρα πολύ ωραία. Από μένα πολλά φιλιά. Γεια σας!